Αγαπητοί τηλεθεατές, έχουμε ένα ευχάριστο γεγονός, αλλά και ένα γεγονός το οποίο μας προσγειώνει. Ανομάλως και ομαλός, δεν έχει σημασία, δεν θα το χαρακτηρίσω εγώ, αυτό είναι χαρακτηρισμός δικό σας. Έχουμε όμως την τιμή και τη χαρά να είναι στην περιοχή μας εδώ στη Σπάρτη ο αξιαγάπητος Γιάννης Μανιάτης, βουλευτής Αργολίδας, αλλά και υφυπουργός του περιβάλλοντος και της ενέργειας και όλα αυτά τα σχετικά. Δηλαδή, έχετε φορτωθεί, κύριε Υπουργέ, έχετε φορτωθεί το μοντέρνο πρόβλημα, για μας βέβαια μοντέρνο, γιατί σε άλλες χώρες έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, για να λύσουμε το πρόβλημα του περιβάλλοντος και της ενέργειας βασικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω που δεχθήκατε να μας μιλήσετε λιγάκι επιπλέον εδώ μαζί με τον φίλο μας τον Λεωνίδα τον Γρηγοράκο, τον βουλευτή της Λακωνίας, και οι οποίοι φορτωθήκατε πολλά πράγματα και οι δύο. Ο καθένας από το μετερίζει του βέβαια. Πέστε μας, κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τις κακοδαιμονίες, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο, οι κακοδαιμονίες που υφίστανται σε όλο το φάσμα, είτε της πολιτικής, είτε του ιδιωτικού τομέα, είτε του δημοσίου τομέα, είτε των ΔΕΚΟ, είτε όλων αυτών των προβλημάτων που έχουν αναπτυχθεί. Και εσείς καλείστε τώρα να βγάλετε και τα κάστανα από τη φωτιά. Δηλαδή, το περιβαλλοντικό και τον ας το πούμε τον πλούτο, τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος, να τον αναδείξετε και να γίνει προσοδοφόρο, να μας βγάλετε τη δύσκολη θέση. Τα είπατε όλα μαζί. Τα είπα όλα, ναι, για να μιλήσετε απερίσπαστα. Να ευχαριστήσω θερμά και για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους φίλους τηλεθεατές. Να ευχαριστήσω. Σε όλο τον πλανήτη. Σε όλο τον πλανήτη, ναι, σωστό. Να ευχαριστήσω θερμά το φίλο μου, τον Λεωνίδα του Γρηγοράκο. Σε όλη την Πελοπόννησο. Και σε όλη την Πελοπόννησο. Σε όλο τον πλανήτη. Σε όλο τον πλανήτη. Που παλεύει καθημερινά στη Βουλή για τα δίκαια της Λακωνίας, της Πελοποννήσου αλλά και των υπολείπων Ελλήνων, και να σας πω ότι πραγματικά βρισκόμαστε ίσως στην σημαντικότερη, την ιστορικότερη, την πιο δύσκολη στιγμή της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Έχουμε αναλάβει τις τύχες της διακυβέρνησης της χώρας σε συνθήκες πρωτόγνωρες, σε συνθήκες που κανείς δεν ανέμενε, αλλά σε συνθήκες που είμαστε αποφασισμένοι να τις ξεπεράσουμε προκειμένου να νικήσουμε. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Πρωθυπουργός της χώρας, έχοντας ξεδιπλώσει όλες του τις δυνάμεις και τις δυνατότητες σε έναν τεράστιο διπλωματικό μαραθώνιο σε όλο τον κόσμο, κατάφερε το πρώτο βήμα να κερδίσουμε τον περίφημο μηχανισμό στήριξης της χώρας με τα 110 δις ευρώ. Σήμερα βρισκόμαστε στο επόμενο κρίσιμο στάδιο. Να δούμε τι κάνουμε, πώς προχωρούμε τις διαρθρωτικές αλλαγές και κυρίως ποια είναι η επόμενη μέρα. Τη Δευτέρα θα έχουμε ένα Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι ίσως από τα πιο κρίσιμα των τελευταίων δεκαετιών. Δεδομένης και, του Συμβουλίου στην Ευρώπη της Τρίτης. Ναι. Πρέπει να σας ξεκαθαρίσω ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά και να κερδίσουμε τη μάχη. Η Ελλάδα είναι σε πόλεμο. Και τον πόλεμο αυτό τον δίνουμε ο καθένας χωριστά. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί, οι βουλευτές μας, ο απλός πολίτης κυρίως και πάνω απ' όλα. Διότι ουσιαστικά θα πληρώσουμε τα λάθη του παρελθόντος, των προηγούμενων δεκαετιών, που να το ομολογήσουμε, γαλουχηθήκαμε και μεγαλώσαμε και ζήσαμε σε μία επίπλαστη φούσκα προσδοκιών και τρόπου διαβίωσης πολύ πιο πάνω από τις δυνάμεις μας. Είχα την ευκαιρία να πω στους φίλους εδώ ότι ουσιαστικά σήμερα η Ελλάδα χρειάζεται κάθε χρόνο 25 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από όσα παράγουμε συνολικά ως εθνική οικονομία. Άρα το στοίχημα είναι πολύ μεγάλο. Εμείς τι απόφαση έχουμε πάρει? Έχουμε πάρει την απόφαση ότι τελειώσαμε με τα οριζόντια, τα επώδυνα, τα δύσκολα, τα πολύ σκληρά μερικές φορές μέτρα που πήραμε σε βάρος των μισθωτών, των συνταξιούχων, των ανθρώπων μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, και ήρθε η ώρα της άλλης σελίδας. Η άλλη σελίδα είναι
οι διαρθρωτικές αλλαγές. Είναι οι αποκρατικοποιήσεις, είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, είναι ουσιαστικά η προσπάθειά μας να περάσουμε και σε ρυθμούς ανάπτυξης. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την κατεύθυνση το δικό μας Υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παίζει έναν σπουδαίο ρόλο, σπουδαίο ρόλο, διότι ουσιαστικά αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες αυτού του άλλου μοντέλου, του μοντέλου της πράσινης ανάπτυξης που λέμε. Γι' αυτά είμαι βέβαιος ότι έχουν ακούσει πολλά οι φίλοι τηλεθεατές. Επιτρέψτε μου μόνο να πω ότι κάνουμε τον τελευταίο καιρό και μια προσπάθεια που έχει πάρει μια δημοσιότητα να αξιοποιήσουμε και τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Ο ορυκτός πλούτος της χώρας ανήκει σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία είναι... Κύριε Υπουργέ, πριν προχωρήσουμε σε αυτό το κεφάλαιο, το οποίο ο ορυκτός πλούτος είναι σημαντικότατο, όμως μου δώσατε την, ας πούμε, εντύπωση σαν εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή, σαν μέλος της κυβέρνησης, γιατί είσαστε μέλος της κυβέρνησης, αυτά τα μέτρα που φέρνουν τη φτώχεια, αν φτωχύνουν κι άλλοι, γιατί θα πρέπει να απολυθούν κι άλλοι, θα πρέπει να μειωθούν, τι θα γίνει? Δηλαδή, το έχει σκεφτεί το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός μας και τα μέλη του, εσείς όλοι? Δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει 300 ευρώ το μήνα για να περάσει και δεν του φτάνε ούτε για γάλα να πιει, τι θα γίνει? Δηλαδή, πρακτικά, πώς θα λύσουμε το φάσμα της φτώχειας, της φτώχειας της πραγματικής? Μιλάμε για μεγάλο ποσοστό στον πληθυσμό, πάρα πολύ μεγάλο. Ακριβώς πάνω σε αυτό θέλω να σας ξεκαθαρίσω και να δεσμευθώ ως μέλος της κυβέρνησης. Ακριβώς. Μας ενδιαφέρει. Δεν πρόκειται να πάρουμε κανένα άλλο μέτρο πια σε βάρος των συνταξιούχων, των μισθωτών. Μα και τα μέτρα που έχετε, τα μέτρα που έχετε πάρει μέχρι τώρα είναι επώδυνα, είναι δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, και είναι μέτρα τα οποία έπρεπε να έχουν ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια, σιγά σιγά να γίνει βίωμα στον πολίτη, βίωμα στον καταστηματάρχη, βίωμα στον επιχειρηματία, βίωμα στον εργαζόμενο, για να μπορέσουμε να απλώσουμε τα πόδια μας μέχρι εκεί που μας σκεπάζει το πρόβλημα. Τώρα όμως που είμαστε στην Αλλά ώρα, τώρα τι γίνεται όμως? Είμαστε στην ώρα της κρίσης. Μας φέρατε το μισό πάπλωμα. Τα πόδια είναι απ' έξω. Τι θα γίνει? Είμαστε στην ώρα της κρίσης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το χρέος της χώρας πλησιάζει τα 350 δισεκατομμύρια. Σας είπα προηγουμένως πόσα χρειαζόμαστε. Αυτά όμως είναι παρελθόν. Αυτό που νοιάζει τους πολίτες είναι τι κάνουμε σήμερα και τι θα γίνει αύριο. Εμείς λοιπόν σας λέμε ευθέως στον ελληνικό λαό ότι ήρθε η ώρα πια των διαρθρωτικών αλλαγών. Τελειώσαμε με τα επώδυνα μέτρα σε βάρος των αδύναμων πολιτών, των συνταξιούχων και των μισθωτών. Αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα να ανατρέψουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Γνωρίζετε πολύ καλά, και το γνωρίζει και ο φίλος Λεωνίδας, ότι έχουμε διαμορφώσει καταστάσεις οι οποίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχουν. Εμείς θέλουμε να ανοίξουμε την αγορά, να ανοίξουμε την οικονομία, ο παραγωγικός Έλληνας, να ξαναρχίσει να παράγει πλούτο, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Αυτό πρέπει να σας πω, είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Είναι απολύτως βέβαιο ότι το καθήκον αυτό δεν είναι εύκολο. Όχι μόνο δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε όλα τα μέτρα που επιβάλλει το καθήκον της σωτηρίας της πατρίδας, και είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι, επειδή μιλάμε με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό, μιλάμε με εντιμότητα, τον κοιτούμε στα μάτια και του λέμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση της χώρας, ο λαός θα σταθεί δίπλα μας. Θα σταθεί δίπλα μας. Με πείνα. Ο λαός θα σταθεί δίπλα μας, διότι θα δει ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τις προσπάθειες που θα κάνουμε, θα ξεπεράσουμε και αυτόν τον κάβο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, δεν έχουμε καμία διάθεση να γίνουμε ρυψάσπιδες. Εμείς θα τραβήξουμε μπροστά. Μας έλαχε μια ιστορική ευθύνη σε όλη μας την κοινοβουλευτική ομάδα να σηκώσουμε τη χώρα μας ψηλά, να σηκώσουμε τη χώρα μας πολύ πιο ψηλά από ό,τι βρίσκεται τώρα. Αυτό το καθήκον το έχουμε αναλάβει και θα το φέρουμε σε πέραση. Κύριε Γρηγοράκο, πώς το αντιμετωπίζουμε? Εσείς είστε... Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σήμερα στο φίλο μου τον Γιάννη του Μανιάτη που ήταν στη Σπάρτη και είχαμε αυτή την ωραία συζήτηση στο Σπάρτα Ιν. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε μάγοι. 18 μήνες τώρα δίνουμε
πραγματικά μάχες μεγάλες στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε μια κατάσταση, να μην πέσουμε πια στο χάος της φιλοκομπίας, γιατί είμαστε ένα βήμα πριν. Το Πασόκ προσπάθησε να το αποφύγει, ο Παπανδρέου φαίνεται ότι το αποφεύγει. Δεν υπάρχει ούτε θέμα αναδιάρθρωσης, ούτε θέμα αυτή τη στιγμή χρεοκοπίας της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι το μνημόνιο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, είχαμε κάποιες καθυστερήσεις, κάνουμε την αυτοκριτική μας και ότι έχουμε πέσει έξω και πέσαμε έξω γιατί δουλέψαμε πάνω σε αυτά τα θέματα. Η ελληνική κοινωνία δεν ήταν έτοιμη να τα δεχτεί, υπήρξαν μεγάλες αντιστάσεις. Αυτή τη στιγμή όμως είναι πιο όρημα τα πράγματα. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε με 60 δις που θα πάρουμε παραπάνω, θα ισορροπήσει το μνημόνιο και θα φέρουμε την Ελλάδα στις αγορές του 2013, που πια θα υπάρχει τότε ο μηχανισμός στήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα δεν θα διατρέχει κανένα κίνδυνο να χρεοκοπήσει. Είναι μεγάλα αυτά που κάναμε, κύριε Φελούρη, τα δύο τελευταία χρόνια, τους 18 μήνες. Αναμφισβήτητο, κύριε Γρηγοράκο, αναμφισβήτητο είναι αυτό που λέτε. Αποφύγαμε την χρεοκοπία. Ο ελληνικός λαός πραγματικά πληρώνει άδικα μέτρα, βιώνει μια κατάσταση που δεν την είχε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Φελούρη, όμως πρέπει να πούμε και την αλήθεια ότι τα προηγούμενα χρόνια ζούσαμε σε μια πλασματική, ξέρετε, ας πούμε, οικονομική ευμάρεια, την οποία δεν τη δικαιούμεθα. Και έτσι λοιπόν, τότε κάποιοι μας στάζανε λαγούς με πετραχίλια, τα είχαμε, αλλά δεν ήταν δικά μας. Τώρα λοιπόν, αυτοί που μας είχαν δώσει τα χρήματα που μας είχαν δανείσει, ζητάνε να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Και θα τα πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Εμείς είπαμε ότι, και ο Γιώργος Παπανδρέου είπε ότι εμείς δεν θα κλέψουμε από κανένα χρήματα, θα του δώσουμε τα χρήματα πίσω. Ας μας εμπιστευτούν λοιπόν οι διεθνείς αγορές, ας μας εμπιστευτεί η Ευρωπαϊκή. Έχουμε καθαρό το μέτωπο. Και από εκεί πέρα λοιπόν θα προχωρήσουμε μόνοι μας, θα αυξήσουμε την παραγωγή μας, διότι κύριε Φελούρη, ο αγαπητός Γιάννης τα ξέρει, τα τελευταία 10 χρόνια που μπήκαμε στην ΕΕ, η παραγωγή της Ελλάδος έπεσε κατά 25%. Πριν λοιπόν να βάλουμε πλάτη όλοι, να αυξήσουμε την παραγωγή, να αυξήσουμε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ελλάδος για να μπορέσουμε να βγούμε, βέβαια με τη βοήθεια των φίλων μας και όχι με τοκογλυφικές σχέσεις και δάνεια, να βγούμε λοιπόν από αυτά τα διέξοδα που μας οδήγησαν κάποιοι συγκεκριμένοι πολιτικοί τα τελευταία 30 χρόνια. Θα πρέπει να τα λέμε όλα και εγώ δεν έχω φοβηθεί να τα πω ποτέ, ξέρετε. Λοιπόν, οι πολιτικοί που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, δεν είδαν τι έρχεται, αλλά δεν φταίνε και οι πολιτικοί και οι πολίτες έχουν την ευθύνη της επιλογής των πολιτικών. Ναι, αλλά φοβούνται οι πολίτες. Όχι, επιλέγουν όμως τους πολιτικούς. Επιλέγουν μεν, αλλά απ' την άλλη, λοιπόν, φοβούνται. Δεν είναι μόνο το πολιτικό σύστημα το οποίο φταίει για όλα αυτά. Όχι, είμαστε και εμείς οι οποίοι βλέπαμε ότι όλα αυτά. Είπαμε, είναι το σύστημα τέτοιο. Και βλέπαμε ότι περνάγαμε καλά, δεν μίλαγε κανείς. Τώρα που κάποιος μας χτύπησε το καμπανάκι και μας είπε ότι αυτά που κάνατε και αυτά που απολαμβάνατε δεν ήταν δικά σας, αλλά ήταν, ξέρετε, δανεικά. Τώρα λοιπόν στο διατάφτα. Ο κύριος. Στο διατάφτα, τελειώνω. Στο διατάφτα λοιπόν. Το διατάφτα λέει το εξής. Ότι πρέπει να βάλουμε όλοι πλάτη. Και η συνένεση που ζητάμε, τη συζητάμε σε πραγματικό επίπεδο. Δεν ζητάμε τώρα συνένεση στα λόγια και την άλλη μέρα, αύριο το πρωί, το χαλί, τράγμα το χαλί. Πάμε σε μια αλλαγή γενικά. Του όχι μόνο του τρόπου σκέψης, του τρόπου αντιμετώπισης των προβλημάτων στην Ελλάδα. Πάμε σε μια άλλη Ελλάδα διαφορετική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του 2010, του 2030 και του 2050. Ας αφήσουμε την Ελλάδα που έφυγε. Ας αφήσουμε την Ελλάδα και ας κοιτάξουμε μπροστά. Έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένειες, έχουμε προγραμματίσει το μέλλον μας εμείς, τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές. Και θα πρέπει λοιπόν εμείς, σαν πολιτικοί, να προγραμματίσουμε τις επόμενες γενιές. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, κύριε Φελούρη, ότι ο Παπανδρέου. Τελειώνω. Ότι ο Παπανδρέου. Όχι, να μην τελειώσετε. Ο Παπανδρέου έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα και θα πρέπει να επιδείξει την ανάλογη πολιτική πυγμή να προγραμματίσει και να σχεδιάσει το μέλλον της Ελλάδας για τα επόμενα 30 χρόνια. Υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί. Αυτή είναι η δικιά μου θέση. Αυτή είναι η δικιά μου θέση. Και αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω στους πολίτες. Και θέλω να πω και το τελευταίο, το οποίο δεν το είπα στην ομιλία μου, που μου δίνει ευκαιρία να το πείτε μετά. Το λέω τώρα. Όχι, ναι, τελειώνω αυτό. Δεν θέλω να ξαναπάρω. Δεν θέλω να τελειώσετε. Ναι, δεν θα τελειώσουμε, αλλά πρέπει να πω το εξής. Ότι δεν μπορεί κανείς να λέει τον Έλληνα πρωθυπουργό μπρόκερ. Υπάρχουν λοιπόν και εισαγγελείς, υπάρχουν θεσμικά όργανα της πολιτείας και του συστήματός μας, του πολιτικού συστήματος, οι οποίοι επιβάλλεται να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Ένας συγκεκριμένος πολιτικός αποκάλεσε στο κοινοβούλιο
στην Ελλάδα, τον πρωθυπουργό Μπόκερ. Οφείλουν να πάρουν θέση όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά να πάρουν όμως να πάρει και η δικαιοσύνη. Διότι αυτές ήταν πολύ βαριές κατηγορίες. Και εγώ δεν δέχομαι ότι είμαι εγώ, ότι είμαι βουλευτής ενός κόμματος που έχει πρωθυπουργό και αρχηγό έναν μπρόκερ. Εντάξει, διότι με προσέβαλε και εμένα αυτό που έγινε. Και εγώ λοιπόν ζητάω να παρέμβει η δικαιοσύνη, να δούμε τελικά ποιος είναι ο μπρόκερ και ποιος είναι ο συκοφάντης. Λογικό και δίκαιο αυτό που λέτε. Αλλά εγώ θέλω όμως να προσπαθήσω να βάλω το κλειδί στο χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο χρηματοκιβώτιο που έχει στη διαχείρισή του ο κύριος Μπανιάτης. Πού βρήκατε πουθενά λεφτά και βέβαια, βέβαια, βέβαια. Θα μας το πείτε και εμάς. Βέβαια, τώρα θα τον ρωτήσουμε τι θα κάνει με αυτό το πράγμα. Κύριε Υπουργέ, έχετε τον πλούτο, τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος στα χέρια σας. Ξέρω τις δυσκολίες βέβαια της γραφειοκρατίας, της νομοθεσίας, το ένα το άλλο, τις αντιδράσεις, τις άδικες αντιδράσεις. Έχετε λοιπόν ουράνιο, χαλκό, μαγκάνιο, μαγνήσιο, χρυσό, πετρέλαιο, υγραέριο, αέριο, φυσικό αέριο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ποιο απ' όλα θα δοθεί στην αγορά για να μπορέσουμε να μαζέψουμε κανένα ευρώ, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο? Να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση και να σας πω έτσι, για να το είπατε λίγο χιουμοριστικά. Παρόλα αυτά έχει τη σοβαρότητά. Θα σας πω. Η Ελλάδα είναι μια χώρα αρκετά πρικισμένη από τη φύση. Έχουμε αρκετό ορυκτό πλούτο. Θα τον χωρίσω τον πλούτο σε δύο κατηγορίες. Η μία είναι η κατηγορία των μεταλλευμάτων, των ορυκτών πρώτων υλών. Ας το πούμε αυτά που βρίσκονται στη στεριά, στο χερσαίο κομμάτι της πατρίδας μας, ο χρυσός, το μαγκάνιο, ο βουξίτης, όλα αυτά τα μεταλλεύματα, για τα οποία πρέπει να σας πω ότι έχουν μία αξιοποίηση, αλλά σε εξέλιξη βρίσκονται και πολλές άλλες επενδύσεις. Να σας δώσω μόνο μια πληροφορία. Υπάρχουν σε εξέλιξη? Βεβαίως. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι, ναι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, ελπίζω σε όχι πάνω από 1 με 2 μήνες, θα μας δώσει το τελικό πόρισμά της μια επιτροπή που έχω συγκροτήσει εδώ και 6 μήνες. Έδωσα μια συγκεκριμένη εντολή. Βρείτε μου το μη αξιοποιημένο ορυκτό πλούτο της χώρας και δώστε μου, σε ανθρώπους που ξέρουν, ποιο κομμάτι από αυτόν τον πλούτο μπορεί να είναι οικονομικά ενδιαφέρον για επενδυτές. Η εκτίμηση που μου έχουν δώσει μέχρι σήμερα είναι ότι αυτός ο μη αξιοποιούμενος ορυκτός πλούτος είναι της τάξης των 10 δις ευρώ και πολύ σύντομα μου έδωσε... Επίπεδο μεταλλευμάτων βεβαίως. Ναι, θα πω μετά για τα πετράλαια. Ναι. Και μου έδωσαν την διαβεβαίωση ότι σε πολύ λίγες μέρες θα μπορέσουμε να βγούμε σε έναν πρώτο διαγωνισμό για ίσως και 5 νέα μεταλλεία της χώρας, ώστε να προσελκύσουμε επενδυτικό ενδιαφέρον. Σημαντικό αυτό. Θέλω να το κρατήσετε αυτό χαμηλά. Είναι μια πολύ προσεκτική δουλειά που κάνουμε. Θέλω όμως να είμαι αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτό που δεν είχε γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια να το κάνουμε πράξη. Νομοθετικά το έχετε ρυθμίσει? Δεν έχω καμία ανάγκη νομοθετική. Αυτό που είχαμε... Θέλω να πω για τα εμπόδια. Θα σας πω γιατί αλλού υπάρχουν τα εμπόδια. Στον ορυκτό πλούτο υπάρχει ο μεταλλευτικός κώδικας, ο οποίος μας δίνει πολλά περιθώρια. Ήδη εγώ υπέγραψα προχθές τον καινούριο κώδικα μεταλλείων και λατομείων, μια δουλειά που έχει γίνει επί ένα χρόνο. Και άρα έχουμε και ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Και αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω τους πολίτες και της Λακωνίας και της Πελοποννήσου, αλλά και όλης της υπόλοιπης Ελλάδας, είναι ότι θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο το σύνολο του ορυκτού πλούτου της χώρας. Τώρα, να έρθω στο δεύτερο μέρος που με βέβαιος ότι σας ενδιαφέρει περισσότερο, τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο. Μας ενδιαφέρει και ο όγκος του χρήματος. Θα σας πω, γιατί δεν θέλω να δημιουργήσουμε έναν ακόμη μύθο στη χώρα μας. Όχι, δεν είμαστε ούτε Σαουδική Αραβία, ούτε Νορβηγία. Είμαστε όμως μία χώρα η οποία έχει ενδιαφέρον πετρελαϊκό δυναμικό. Και εμείς, αυτή η κυβέρνηση, κάνουμε... Περιλαμβάνεται και το αέριο, το φυσικό. Έτσι. Τους υδρογονάνδρακες. Υδρογονάνδρακες είναι πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Έτσι. Αυτό όμως που επί 15 χρόνια δεν έχουν κάνει οι κυβερνήσεις της Ελλάδας, το κάνουμε εμείς τώρα. Δηλαδή, τι κάνουμε? Με σαφή εντολή, ξεκάθαρη εντολή του Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου μου είπε προχώρα. Γιατί υπήρχε μία ολόκληρη
συζήτηση νωρίτερα, εμείς ξεκινούμε, συγκροτούμε τον φορέα έρευνας υδρογονανθράκων. Ήδη έχει διαβαστεί μία φορά στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα περάσει και από δεύτερη ανάγνωση, και ταυτόχρονα τις αμέσως επόμενες μέρες, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, θα βγούμε στον αέρα με τον πρώτο διεθνή, την πρώτη διεθνή πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διενέργεια σεισμικών ερευνών στο Ιόνιο Πέλαγος, έτσι, και νότια της Κρήτης, ώστε ουσιαστικά σε λίγο χρονικό διάστημα να ξέρουμε εάν έχουμε, πού έχουμε και πόσο έχουμε. Μήπως σκοντάψουμε με τα ορόσημα με την Τουρκία που δημιουργούνται ορισμένα προβλήματα. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Το χειριζόμαστε με αρκετή σοφροσύνη και αρκετή αποφασιστικότητα απέναντι στα δίκαια της πατρίδας μας. Δεν θα εκχωρήσουμε σε κανέναν οτιδήποτε. Να είστε απολύτως βέβαιος γι' αυτό. Ναι, αλλά το καθυστερούμε και θα μας προλάβουν οι Τούρκοι. Δεν καθυστερούμε. Έτσι λέγεται. Να σας πω το εξής. Επί 15 χρόνια η Ελλάδα δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Σωστό. Εδώ και ένα χρόνο ξεκινούμε, φτιάχνουμε το νομοσχέδιο, συγκροτούμε φορέα και βγαίνουμε και στον πρώτο διαγωνισμό. Μπορώ να σας πω με μια μικρή δόση υπερηφάνειας ότι αυτή η κυβέρνηση, ό,τι δεν έκαναν επί 15 χρόνια, το κάνει τώρα. Και να σας δώσω και έναν αριθμό, έτσι, μια τάξη μεγέθους, με κάθε επιφύλαξη, γιατί θέλω να είμαι σοβαρός σε αυτά που θα πω. Εμείς εκτιμούμε ότι είναι απολύτως ρεαλιστικό να αναμένουμε στη χώρα μας σε ένα βάθος δεκαετίας, βέβαια 15 ετίας ίσως, κονδύλι της τάξης των 15 περίπου δισεκατομμυρίων, το οποίο θα είναι καθαρό δημόσιο έσοδο, αφού θα έχουμε προχωρήσει σε όλες τις έρευνες και τις εξορίξεις. Αυτό που έχει ακουστεί για τα 3-3. Όχι, ακούστε, μην ακούτε πολλά λόγια. Μακάρι θα ήμουν ο πρώτος που θα ήθελα να είναι αληθινά όλα αυτά. Δεν θέλω όμως να δημιουργήσουμε στους πολίτες μας, στο λαό μας, την ψευδαίσθηση ότι ξαφνικά βρήκαμε πετρέλαια και θα λύσουμε τα προβλήματα της Ελλάδας. Τα προβλήματα της Ελλάδας θα λυθούν μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε καθημερινά ως κυβέρνηση, μέσα από το σημάζεμα των δημοσίων οικονομικών μας, μέσα από τις διαρθρωτικές μεταβολές, και ο ορυκτός πλούτος, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, θα έρθουν και θα προσθέσουν απλώς λίγο ακόμη. Παρακαλώ θερμά, μην ακούτε όσους λένε ότι η Ελλάδα ξαφνικά πλέει σε πετρέλαιο. Δεν πλέουμε σε πετρέλαιο. Έχουμε περίπου το αναλογούν σε εμάς πετρέλαιο που έχει η βορειότερη από εμάς Αλβανία, η γειτονική μας Ιταλία, η γειτονική μας Τουρκία. Έχουμε τέτοιου είδους γεωλογικούς σχηματισμούς. Άρα, ναι, έχουμε ορυκτό πλούτο, ναι, θα τον αξιοποιήσουμε, αλλά ναι, πρέπει να κάνουμε την τεράστια προσπάθεια που κάνουμε τώρα. Δεν θα μας λύσουν τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο το πρόβλημα της χώρας. Προσπάθεια, χαμηλά ο πήχης, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Προσγειωνόμαστε, κύριε Λεωνίδα. Εγώ να κλείσω, ναι, με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλοσύνη που έχετε πάντα να ενημερώνουμε όν μόνο τους Λάκωνες, τους Πελοποννήσιους και όλο τον κόσμο. Και να σας πω ότι υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης που προσφέρουν μεγάλο κοινωνικό έργο. Και ένα από αυτά είναι το δικό σας κανάλι. Είναι υποχρέωση. Μεγάλο κοινωνικό έργο που προσφέρει στην ενημέρωση των πολιτών, στην ενημέρωση, τη σωστή ενημέρωση των πολιτών. Γιατί έχει σημασία, γιατί ο σωστά ενημερωμένος πολίτης είναι ο υγιής σκεπτόμενα πολίτης και ο υγιής αντιδρώντας πολίτης. Δηλαδή, οι αντιδράσεις που όταν ο πολίτης είναι ενημερωμένος σωστά, η αντιδράση του είναι μέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης ύπαρξής μας και της ανθρώπινης υπόστασής μας. Ο κακός ενημερωμένος πολίτης είναι ο πολίτης ο οποίος αντιδρά βία, δεν είναι σε σωστή ψυχολογική κατάσταση, τα πράγματα είναι δύσκολα και μέσα σε αυτή τη δυσκολία έχει βρεθεί πραγματικά μια όαση ενημέρωση που είναι το κανάλι σας. Σας το λέω αυτό γιατί σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Εγώ δεν θέλω να αφαιρέσω τη δυναμική και την ποιότητα της συζήτησης που είχαμε όλοι μαζί και θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω και να σταματήσω εδώ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Μανιάτη. Έχετε κάνει μισό Λάκωνα. Τι να κάνουμε, γιατί, έτσι. Και χαίρομαι έτσι, πάρα πολύ. Ως Μανιάτης άλλωστε. Έχουμε ένα κοινό. Νομιμοποιούμε. Οι Αργολείς και οι Λάκωνες έχουμε πολλή αρχαιολογία. Ανεκμετάλλευτη. Να αξιοποιήσουμε το πολιτιστικό μας απόθεμα που είναι τεράστιο. Έτσι είναι, σωστό. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Χάρηκα πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Μάστε και σας ευχαριστώ που είχα την καλοσύνη να μας πείτε τα ενδιαφέροντα αυτά πράγματα τα οποία
θα τα ειδούν σε όλο τον πλανήτη. Εμείς. Και πάλι σας ευχαριστώ. Αγαπητοί τηλεθέτες, δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.